Συναγερμό έχει σημάνει κυρίε και κύριοι στην αστυνομία για τι συγκεντρώσει που είναι σε εξέλιξη στο Νέο Ηράκλειο για τα 10 χρόνια από την δολοφονία των δύο μελών τη Χρυσή Αυγή υπό τον φόβο των επεισοδίων. Χθε το βράδυ, οι αρχέ συνέλαβαν στο αεροδρόμιο Ελευθέρω Βελιζέλο 21 ακροδεξιού Ιταλού, οι οποίοι είχαν έρθει για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία των δύο μελών τη Χρυσή Αυγή. Πάμε στη Μίνα Καραμίτρου που έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ. Μίνα. Και μάλιστα για τον μπλοκ αυτό των 21 φασιστών από την Ιταλία είχε προηγηθεί αλληλογραφία μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν από τις κάμερες του αεροδρομίου τη στιγμή που οι Έλληνες αστυνομικοί τους εντοπίζουν, τους εξηγούν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν στην χώρα μας, καθώς για αυτούς έχει βγει ειδική διάταξη για λόγους ασφαλείας. Και με την επόμενη πτήση, Εύα, οι άνθρωποι αυτοί ξαναμπήκαν στην πτήση για Ιταλία και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Να σα πω λοιπόν ότι υπήρχαν άλλα εννέα άτομα τα οποία είχαν ξεκινήσει να έρθουν από την Θεσσαλονίκη στην Αττική, όπου επίση και για αυτού υπήρξε μπλόκο στο αεροδρόμιο τη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα Καραμήτρου.